Ανασιολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Περιφερειάρχα, συνάδελφοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε της Ανατολικής Μάνης, αγαπητοί Δήμαρχοι που σήμερα παρευρίσκεστε εδώ μαζί σας στη μεγάλη γιορτή, στρατηγοί, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, γυναίκες και άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη Μανιάτισσα, τη Μανιάτισσα αγωνίστρια. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχηγών του Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, καθιερώνει την ημέρα αυτή σαν την ημέρα της Παλαϊκής Άμυνας, όπου τιμούμε όλα τα στελέχη της γυναίκες των ενόπλων μας δυνάμεων. Για πρώτη φορά σήμερα τα αγήματα που παρίστανται στην εκδήλωση είναι οι απόγονοι των Σπαρτιατισσών και των Μανιατισσών που έδωσαν εδώ τη μάχη. Είναι τιμητικά αγήματα αποτελούμενα μόνο από γυναίκες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Αυριανά ηγετικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ισότιμα στελέχη. Οφείλω να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο που μου έκανε την πολύ μεγάλη τιμή να με προσκαλέσει ως ομιλητή στη σημαντική αυτή εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή σύναξη μνήμης και τιμής, όπου βλέπω γνώριμα και αγαπητά πρόσωπα με τα οποία μας συνδέει αμοιβαία εκτίμηση και παλαιά φιλία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολο να αποδοθεί με λόγια ο ιστορικός και εθνικός σεβασμός που οφείλουμε στην ηρωική μάνη, στις ιστορίες δόξας, αίματος και θυσίας που καθιστούν ιερά αυτά τα χώματα. Δεν θα αποπειραθώ να τα εξυμνήσω, διότι τον ύμνο των ανδρών και των γυναικών της μάνης, των γυναικών και των ανδρών της μάνης, τον έγραψε η δόξα. Τον μελοποίησαν τα χιλιάδες τραγούδια που μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τις αξίες τους και τα σύμβολα. Τον συνέθεσε η ίδια ιστορία. Τι να προσθέσει λοιπόν η δική μου η γλώσσα για εκείνες και εκείνους που ύψωσαν τη φήμη, το γόητρο και τη δόξα της μάνης στη Βέργα, στον Πολυάραβα, εδώ πρώτα στο Δυρό, στη Καστανιά, στο Μοθοκόρονα, στην Ανδρούβιστα, στις Κεντριές, στην Βρονταμά, στην Πέτα, στην Κρεμαστή, στην Τζεσφίνα και σ' όλη απάκρου σ' άκρου στη Μάνη. Πώς να περιγραφεί το δέος που αισθανόμαστε για τις άοπλες γυναίκες που τιμούμε σήμερα, που φερυφρόνησαν την έμφυτη σε όλους επιθυμία της ζωής και προτίμησαν να πεθάνουν με τιμή, με το δρεπάνι στο χέρι, παρά να δεχτούν, να δουν και να βιώσουν την ατίμωση τη δική τους, των παιδιών τους και της Ελλάδας. Εδώ γύρω και πάνω από αυτή τη γιορτή μας κοιτούν οι αγωνίστριες, όπως η Γερακάρη, η Μαρία η Βενετζανάκη, η Πανόρια η Βοζίκη, η Ιωάννα Γιατράκου, η Πολυξένη Καβάκου, η Δημητράκαινα, η Πικουλάκαινα, η Σάβαινα, η Ζαχαριά, η Πατσουράκαινα, για να υπονύφει και όλες εκείνες οι μανιάτισες που δώσαν εδώ τον αγώνα και το παράδειγμα της μάχης και της νίκης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο η ελληνική επανάσταση είναι νίκη ή θάνατος. Και δεν ρωτώ με συχνά αν έχουμε συνειδητοποιήσει μέσα μας και πραγματικά τη χρωστάμε
σε όλες αυτές τις γυναίκες. Και δικαίως υπάρχει το παράπονο ότι η εθελοθυσία αυτή εδώ στο Δειρό, στη Μάνη, αλλά και οι αγώνες της Ελληνίδας στο διάβα της ιστορίας δεν έχουν γίνει συνείδηση ιερού χρέους από την ελληνική πολιτεία. Δεν έχουν τύχει της οφειλόμενης ιστορικής δικαίωσης και εθνικής αναγνώρισης. 189 χρόνια λοιπόν μετά την ηρωική μάχη του Δειρού, στέκομαι απέναντί σας με γνώμονα τα λόγια του ποιητή Ανδρέα Κάλβου. Όσοι το χάλκιον βαρύ χέρι του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωσιν. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η σημασία της τριπλής περιθρύλητης νίκης και η πανολεθρία του Ιμπραήμ αποτέλεσε σπουδαίο στρατιωτικό γεγονός που έμελε να είναι καθοριστικό για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους και τη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελλάδος. Αν δεν γινόταν πρώτα στη στεριά της Μάνης ο τάφος του Ιμπραήμ, δεν θα τον κατάπινε κατόπιν η θάλασσα στον Αβαρίνο. Και η νίκη είναι σε μια περίοδο που κινδύνευε να χαθεί ο αγώνας από τις εσωτερικές έρηδες που αποδυνάμωσαν τα στρατεύματα και έκαψαν το ηθικό των αγωνιστών. Όχι όμως και των αγωνιστριών, των γυναικών της Μάνης, που με όπλα τη δύναμη της ψυχής και απλά δρεπάνια κατάφεραν να στρέψουν σε φυγή τα λεφούσια του Ιμπραήμ, αναγεννώντας ελπίδες αλλά και την πίστη των αγωνιστών. Τα λυρικά λόγια του μεγάλου ιστορικού συγγραφέα ακαδημαϊκού Διονυσίου Κόκκινου είναι χαρακτηριστικά. Όλα όσα αναφέρονται δια τας γυναίκας της Μάνης που έτρεξαν εις την μάχην και κρατούσαν αντιόπλων δρεπάνια, ρόπαλα και πέτρες, ξεπερνούν τη φαντασία. Είναι ασύλληπτου πολεμικού μεγαλείου. Η Μάνη μας έδωσε νέα Αμαζόνας. Και αυτές τις γυναίκες που πολέμησαν με όπλο το μυαλό, την ψυχή, αλλά προπάντως την καρδιά, δεν σκέφτηκαν ως μάνες, ως νοικοκυρές ή ως σύζυγοι. Αψήφισαν τον κίνδυνο και θυσίασαν τη φύση τους. Αγωνίστηκαν ως γνήσιες Ελληνίδες. Σε καμιά γωνιά της Ελλάδας που αντιστάθηκε, που επαναστάθησε και πολέμησε με ή χωρίς όπλα, σώμα με σώμα, δεν έλειψαν Ελληνίδες που βασανίστηκαν από τις κακουχίες και τις στερήσεις που έφερε ο ξενικός ζυγός. Δεν έλειψαν γυναίκες που ζώθηκαν ό,τι έβρισκαν για όπλα και συστρατεύθηκαν σε αγώνες δύσκολους, φωνικούς, αλλά ιερούς και δίκαιους. Οι ανώνυμες εκείνες γυναίκες της Επανάστασης, της γερμανικής κατοχής, όλων των αγώνων που έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία, έγραψαν τη δική τους λαμπρή ιστορία σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρώας γης. Γυναίκες που φλόγιζε το νου και την καρδιά η πίστη πως είχαν το δικαίωμα να ζουν ελεύθερες. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κάθε μέρα επιβεβαιώνω αυτό που πάντα πίστευα, ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Βρίσκομαι ανάμεσα σε εξαίρετα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανάμεσα σε Ελληνίδες που δεν φορούν απλά μια στολή και φέρουν τα διακριτικά. Είναι γυναίκες που ανταπεξέρχονται εισάξια στο ρόλο του μαχητή, που έμαθαν να αμήνονται, να πολεμούν και να θυσιάζονται αν χρειαστεί για την πατρίδα. Εκπαιδεύονται, δοκιμάζονται, ασκούνται σε όλη τη διάρκεια της αδεδρομίας τους με ισότιμο τρόπο, ώστε να έχουν αντίληψη επιχειρησιακή και στρατηγική, αλλά και μια αντίληψη ιστορική, γιατί ως ξέρουμε τα πάντα συγκεφαλαιώνονται στην ιστορία. Η ιστορία άλλωστε είναι ως άλλος αμφάλιος λόρος που μας στρέφει, μας συνδέει με γεγονότα που σήμερα μπορούν να δειχθούν ως λύσεις, να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση, να μας θυμίσει ότι οι Έλληνες νικούν ακόμα και όταν αριθμητικά υστερούν ή όταν τα όπλα, τα μόνα όπλα είναι πέτρες και δρεπάνια. Να μας δείξει ότι στα δύσκολα οι Έλληνες ενωμένοι βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους και νικούν. Εμπροκειμένου, χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Μάνοι και οι Μανιάτες, και θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με αυτούς που λένε οι Μανιάτες μπορεί να είναι λοβοί και να κρατούν έχθρητα, όμως κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τούτο. Ποτέ η Μάνη δεν υπήρξε για τον εαυτό της, υπήρξε για όλο τον ελληνισμό.
Εκεί βρίσκεις τους μανιάτες, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου τους χρειάζεται η πατρίδα. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι τόσα χρόνια στην πολιτική, με συγκεκριμένη πορεία και αρχές, με γνωστές απόψεις για την πατρίδα και τη θρησκεία και τα ιερά και τα άρρωση αυτού του τόπου, έχω σκεφτεί πολλές φορές να μεταφέρω και να αποδώσω τον ορισμό του εθνικού κράτους. Σήμερα, από εδώ από τη Μάνη, δεν δυσκολεύομαι καθόλου να πω ότι ένα κράτος υπάρχει κατά κύριο λόγο στην καρδιά και στην ψυχή των ανθρώπων του. Αν δεν πιστεύουν οι άνθρωποι του το κράτος ότι είναι παρόν, ότι υπάρχει, κανένα πολιτικό ή διπλωματικό τέχνασμα, καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν θα μπορέσει είτε να το δημιουργήσει είτε να το διατηρήσει. Αλλά και παράλληλα, καμία νέα τάξη πραγμάτων στο όνομα της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να υποστείλει αυτές τις πολεμικές σημαίες οι οποίες έχουν ποτιστεί με αίμα και υδρότα. Καμία νέα τάξη πραγμάτων δεν θα μας κάνει να παραδώσουμε την πατρίδα μας, την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Είμαστε λαός μικρό σε αριθμό, που ζήσαμε υπόδουλοι για αιώνες και βρεθήκαμε πολλές φορές αντιμέτωποι με την καταστροφή. Κατορθώσαμε όμως πάντοτε να σταθούμε ζωντανοί για να μετατρέψουμε την τραγωδία σε αναγέννηση και δημιουργία. Γιατί αγαπάμε και πονάμε αυτόν τον τόπο. Γιατί έτσι άλλωστε μάθαμε οι Έλληνες από τους προγόνους μας. Από μάνες σαν αυτές που πολεμήσαν εδώ στο Δειρό, από τη μακρά παράδοσή μας. Τι μας έδειξαν και τι μας έμαθαν. Ότι όποιος απειλούσε, αλλά και απειλεί τις αξίες τους, τότε ξεγείρονται, επαναστατούν και νικούν. Και ο αγώνας αυτός έχει και την ευρύτερη ηθική αποδοχή. Γιατί είναι αγώνας δίκαιος, αγώνας επιβίωσης από βαρβάρους. Παρόντος του υπαρχηγού του πολεμικού μας ναυτικού, θέλω να θυμίσω ότι ο ναύαρχος Κουντουριώτης, μετά από οικονομική κρίση, απελευθέρωσε και εν μέσω οικονομικής κρίσης απελευθέρωσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με το θρυλικό Αβέρο. Η μάχη του Δειρού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα αυτής της αγάπης, αυτής της αυταπάρνησης που διέδωσε φιλή και πατρίδα από βέβαιο αφανισμό. Η μάχη του Δειρού δείχνει τη δύναμη που κρύβουν οι πολίτες και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα της παλαϊκής άμυνας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί πολίτες του εδώ της υπερήφανης πόλης, αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση για την απόφαση που πάρθηκε επίσημα, ώστε η μέρα της μεγάλης μάχης που έδωσαν όχι στρατιώτες, αλλά πολίτες, γυναίκες πολίτες στο Δειρό, να είναι η μέρα της παλαϊκής άμυνας, η μέρα τιμής για τις γυναίκες της ένοπλες δυνάμεις. Και από φέτος, για κάθε χρόνο, θα γράφεται στην ιστορία η μέρα αυτή. Η παλαϊκή άμυνα στηρίζεται και λειτουργεί από τη φιλοτιμία, το πάθος και την αξιοποίηση του ανθρώπινου νου για επιβίωση. Οι απλοί πολίτες μετατρέπονται σε καθοδηγητές, σε προστάτες, σε άξιους συμπαραστάτες των ενόπλων μας δυνάμεων, υποβοηθώντας το έργο μας. Στην ανάγκη να προλάβουμε τις εξελίξεις, να ενδυναμώσουμε το αίσθημα των πολιτών για ασφάλεια, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή του κάθε ενός και της καθεμιάς από εμάς στην άμυνα της χώρας μας. Να είμαστε πάντα έτοιμοι να διαχειριστούμε μια κρίση ένταση, να πιστέψουμε στη δύναμή μας και να μετατρέψουμε σε άμυνα την παλαϊκή άμυνα. Είναι τόσα πολλά πλέον τα παραδείγματα της νεότερης ιστορίας που θέλουν τους πολίτες ενεργούς έτοιμους για πάνε ενδεχόμενο. Η απειλή δεν είναι όρος που θα πρέπει να μας φοβίζει. Δεν πρέπει να φοβίζει τους Έλληνες. Αρκεί όμως να είμαστε προετοιμασμένοι. Έτσι επιβάλλει η ιστορία μας. Έτσι επιβάλλει η γεωγραφική και η γεωστρατηγική μας θέση. Χρειάζεται άσκηση για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, να κινηθούμε, να μην πιαστούμε ποτέ απροετοίμαστε. Όμως τα τελευταία χρόνια, η σταδιακή στροφή της οργάνωσης του στρατού προς ένα ημιεπαγγελματικό μοντέλο και η απαξίωση της εφεδρείας και του συστήματος επιστρατεύσεως οδήγησαν σε πλήρη αδράνεια και την πολιτική άμυνα. Επαναφέρουμε την εφεδρεία στην πρώτη γραμμή των ενόπλων μας δυνάμεων. Επαναφέρουμε την παλαϊκή άμυνα σαν το πρώτο μέρος αντίστασης. Η αξία της παλαϊκής άμυνας, της πολιτικής άμυνας, της πολιτικής κοινοποίησης, ό,τι όρο και αν χρησιμοποιήσεις, είναι τεράστια και έχει ως κινητήριο δύναμη τον πολίτη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ξεκινήσαμε μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία
την εμπλοκή των εθνοφυλάκων με πρώτους τους Ευρύτες και τους Δωδεκανήσιους που παρέλασαν την 25η Μαρτίου. Επιδιώξαμε να συμμετέχουν σε όλες τις ασκήσεις και τις παρελάσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και με τους εφέδρους και με τις νέες δομές που χτίζουμε πλέον, όπως η νέα ΜΟΜΑ, η Δίδεργον, που έχει αφήσει εδώ ένα έργο στη μέση. Ένα έργο που αφορά αυτήν εδώ την περιοχή. Και εκεί θα δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά που θα υπηρετούν τη θητεία τους να μπορούν εν συνεχεία να παραμείνουν στο στράτευμα για 2 ή 3 χρόνια και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Θέλουμε ο ελληνικός λαός μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις σε μια δημοκρατική χώρα να συνεργάζεται στενά, όχι μόνο σε περίοδο πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να φέρουμε τον λαό κοντά στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι οι ένοπλες δυνάμεις και ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό και δομημένο σύστημα εθνικής άμυνας. Γεγονός αδιαφεσβήτητο. Αλλά η ενεργοποίηση του πληθυσμού μπορεί να δημιουργήσει ένα στρατηγικό θαύμα, ανατρέποντας ακόμα και τα δεδομένα μιας μάχης. Αυτοί που έχουν την ευθύνη της παλαϊκής άμυνας καλούνται να υλοποιήσουν μια εξαίρετη δύσκολη αποστολή. Προσωπικά δείχνω μεγάλη εμπιστοσύνη στην αυτενέργεια των ανθρώπων και των ομάδων. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι όλα είναι δυνατά και κατορθωτά. Ενδυναμώνοντας το έργο και τον λόγο της παραμικής άμυνας, παλαϊκής άμυνας, ενδυναμώνοντας τα θεμέλια του οικοδομήματος που λέγεται άμυνα και δι' πολιτική άμυνα, δίνοντας ως παράδειγμα την αυτοθυσία των γυναικών της Μάνης και την νίκη που έφεραν στην πράξη τους. Και θέλω να γνωρίζετε ότι αυτές οι θυσίες καθορίζουν και τη βασική μας εθνική στρατηγική. Ποια είναι αυτή? Είναι αυτή που προσδιορίσε η ανώνυμη μανιά της αμυρολογίστρα. Πες του να κάθεται κυδά και να φυλάει το σύνορο. Η εντολή της μανιά της αμυρολογίστρας είναι και εντολή προς εμάς. Να φυλάμε τα σύνορα. Εκεί στηρίζονται τα δόγματά μας. Έτσι εκπαιδεύονται τα άξια στελέχη μας. Και σύνορο δεν είναι μόνο γεωγραφική έννοια. Είναι πρωτίστως ηθική, πνευματική και ιστορική. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και προοπτική. Εύχομαι υπερμάχος στρατηγός και οι προστάτες Άγιοι των ενόπλων μας δυνάμεων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Νικόλαος και οι ταξιάρχες να είναι δίπλα σας, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γυναίκες που σήμερα μας τιμάτε με την παρουσία σας και τιμάτε και τις ένοπλες δυνάμεις με τη συμμετοχή σας. Επιτρέψτε μας να σας τιμήσουμε εδώ που αποδείξαν οι Ελληνίδες ότι μανιάτρισες ήταν συνεχίστριες των Σπαρτιατισών και εσείς είστε συνεχίστριες των μαχητριών του Δειρού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης να προσέλθει στο βήμα. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, για την τριπλή τιμή που δώσατε σήμερα στην ηρωίδα Μανιάτισσα και τριπλή είναι η αναβάθμιση, η διάκριση της ημέρας που δώσατε, η παρουσία σας και ιδιαιτέρως η ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας και σας χαρίζουμε ένα αντίγραφο της Μανιάτισσας. Αφού τόσο πολύ την τιμήσατε, να την βάλετε στο γραφείο σας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μου κάνατε και θα μου επιτρέψετε να σας επιδώσω αντί πολεμικού συμβούλου και το θηρεό που σας έχω επιδώσει ένα σύμβολο ειρήνης, το στεφάνι της ελιάς, γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι οι ένοπλες μας δυνάμεις ετοιμάζονται για τον πόλεμο, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζουν την ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Θέλω να απαντήσω σε ένα αίτημα που έλαβα σήμερα το πρωί για το εγκλησάκι του προφήτη Ηλία στον Ταΐγετο. Αναλαμβάνουμε οι ένοπλες δυνάμεις με ένα συνούκ να μεταφέρουμε όλα εκείνα τελικά που θα χρειαστεί για να ξανασυνοηθεί ο προφήτης.